είναι ύποπτος για το ατύχημα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη σειρά Μαύρο Ρόδο. Ο Σταυρινός θα υποψιαστεί ότι ο Γιώργος είναι υπεύθυνος για το τροχαίο που τον καθήλωσε στον καροτσάκι. Τόσο ο Σταυρινός όσο και η Γιάννα, όταν πέσει στα χέρια τους ένα σημαντικό στοιχείο, αρχίζουν να μπαίνουν σε υποψίες για το ποιος ευθύνεται για το τροχαίο που άλλαξε όλη του τη ζωή. Και όλα τους οδηγούν βέβαια στο ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην είναι απλά ένα τροχαίο, αλλά κάποιο σαμποτάζ. Η Γιάννα του εκφράζει τις σκέψεις της για το ότι μάλλον κάποιος πείραξε τη μηχανή του, αφού ήταν καινούρια και δεν μπορεί να υπήρχε βλάβη. Ενώ ο Σταυρινός δεν μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο και να ρωτιέται αν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να του κάνει κακό. Τότε ο Σταυρινός σκέφτεται ότι υπεύθυνος μπορεί να είναι ο ίδιος του αδερφός, ο Γιώργος, αφού μάλιστα θέλει να φανεί σαν θαύμα η επικείμενη πετυχημένη εγχείρησή του. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!